Τώρα, αυτό που ήθελα να πω μέσα από την καρδιά μου, ένα τεράστιο ευχαριστώ για όλους αυτούς που νοιάστηκαν αυτές τις μέρες, που χτύπησε την πόρτα μου έτσι και η ίωση που πέρασα, τον κορονοϊό, αλλά και ο ήλιγος που με βασάνισε. Φαίνεται κάτι άμερο και ούτε έρχεται μόνο, λέει. Να το παίρνουμε απόφαση ότι δεν είμαστε τελείως παιδάκια. Είμαστε λίγο παιδάκια. Το δεύτερο που θέλω να πω και να το πω δυνατά, γιατί νομίζω ότι ενδιαφέρει πολλά ζευγάρια στην εποχή μας, είναι η αγρυπνία που θα κάνουμε την Παρασκευή προς το Σάββατο, που είναι της Αγίας Άνης και είναι η Άννα του Χιονιά. Γελάσε, σ' αρέσει. Και νομίζω ότι όλοι έχουμε να πούμε στην Αγία Άννα. Πρώτα-πρώτα να πούμε τις ευχαριστίες μας για όσους μας τίμησε και μας χάρισε τα παιδιά που έχουμε. Εγώ το νιώθω και το ένιωσα και τότε που ήρθα, γιατί ήμασταν από αυτό το ζευγάρι που περιμέναμε 9,5 χρόνια για να έρθει το πρώτο το παιδί. Ανεβήκαμε λοιπόν αυτήν τη δύσκολη ανηφόρα, που είναι μια ανηφόρα που έχει και πόνο και πολλά πράγματα. Πονάει πολύ βαθιά η καρδιά των παιδιών μας όταν ανεβαίνουν αυτήν την ανηφόρα. Επειδή την ανέβηκα, θαρώ πως μπορώ να καταλάβω. Και το βράδυ που το πρωί γεννήσαμε τον μεγάλο μου το γιο, τον μεγάλο μας το γιο, και το βράδυ πάθανε μία τοξική δηλητηρίαση και η μαμά και ο γιος, και ή ζούσαν ή φεύγανε, οι γιατροί το είχανε πολύ δύσκολα, αυτή και τέσσερις άλλες γένες εκείνες τις μέρες. Εκείνο το βράδυ λοιπόν έκανα έναν όρκο στο Θεό, έδωσα μια υπόσχεση, δεν ήμουν ακόμα παπάς, αλλά είπα, Θεέ μου, μη μου πάρεις αυτό που ήταν η λαχτάρα μου και η λαχτάρα μας τόσα χρόνια, σε παρακαλώ. Και εγώ σου υπόσχομαι ότι στις ανηφόρες που θα έχουν τα ζευγάρια περιμένοντας παιδί, θα είμαι κι εγώ εκεί και θα πονάω το ίδιο μαζί τους. Μου το χάρισε αυτό, γιατί μου έδωσε την ιεροσύνη και όλος περιέργως πολλά ζευγάρια, δε χωρίς να το ξέρουν, ήρθα, λέει, από την Αθήνα πάρτε να σε δω και να με διαβάσεις. Και όταν στη συνέχεια καταλαβαίνω το λόγο, γιατί περιμένουν και έχουν κάποιες δυσκολίες, τότε καταλαβαίνω ότι εκπληρώνεται κάθε φορά η δικιά μου υπόσχεση και η δικιά μου συμφωνία με το Θεό. Να δούμε λοιπόν όλοι να ευχαριστήσουμε την Παναγιά και την Αγία Άννα για τα παιδιά που μας χάρισε και να τις προσευχηθούμε να τα έχει καλά μέχρι τα βαθιά τους γεράματα. Έλεγε, τι ωραία η γιαγιά μου, αλλά δεν το ζήσε όμως. Το έλεγε σαν ευχή, αλλά δεν της το χάρισε ο Θεός και πόνεσε. Γι' αυτό το έλεγε. Να φεύγουμε ο καθένας στη σειρά του. Πρώτα εμείς οι γονείς και μετά τα παιδιά. Στην γιαγιά μου και τα δυο της τα παιδιά φύγανε πριν από αυτή. Και να είμαστε εδώ την Παρασκευή, μπορείτε να κοινωνήσετε όλοι. Εγώ είμαι κάθε Παρασκευή και Σάββατο εδώ με τη χάρη του Θεού και δέχομαι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα όποιος θέλει να δει, να τα πούμε και να διαβάσουμε την ευχούλα, να ετοιμαστούμε να κοινωνήσουμε.
και αυτές τις μέρες που είναι νηστεία, αλλά να κοινωνήσουμε και τις μέρες τις Άγιες. Όσοι εξομολογήσετε σε μένα, μπορείτε να κοινωνήσετε και αυτές τις μέρες της Αγνωστής και τα Χριστούγεννα και τα Φώτα, που έτσι κι αλλιώς κάνουμε και μία μέρα την παραμονή, άλλα δι νηστεία. Το τρίτο που ήθελα να πω, είναι ότι είχαμε την ευλογία με την κυρία Μαρία προχθές την Παρασκευή το βράδυ, γιατί χτες γιόρταζε ο μεγάλος Άγιος της εποχής μας, ο Γεροπορφύριος, ο Άγιος Πορφύριος. Είχε αγρυπνία στην Ουρανούπολη και πήγαμε το βράδυ και προσευχηθήκαμε, λειτουργήσαμε εκεί με τον πατέρα Γεώργιο και είδα πόσο κόσμο είχε και πόσο έτσι, πόσα παιδιά είχε στην εκκλησία, στην λειτουργία. Το τέταρτο που ήθελα να σας πω, και δεν είναι διαφήμιση στο σούπερ μάρκετ, αλλά έχουμε ανοίξει μία πυρίδα στο σούπερ μάρκετ της Κλαβενίτης. Όποιος θέλει να βοηθήσει τους πλημμυροπαθείς, γιατί δεν έχουν τελειώσει ακόμα, μου ήρθε προχθές ένα κοριτσάκι να εξομολογηθεί από εκεί, από τον Παλαμά, και μου λέει, είμαστε ακόμα στο τίποτα. Το σπίτι μας γύρισε, είναι ακατοίκητο. Τη δουλειά μας που είχαμε, ένα μαγαζάκι μας, το πήρε το ποτάμι, τελείως. Και τώρα λέει, παιδευόμαστε ένα-ένα τα πράγματα να τα μαζέψουμε. Και αν σας πω το τραγικό που άκουσα, για να δείτε πώς μας δουλεύουν, όχι τίποτα άλλο, δεν ασχολούμαι εγώ με αυτά. Θα πάρουμε, λέει, επιδότηση, θα πάρουμε λεφτά, τα οποία όμως δεν θα τα πάρουμε. Λέω, για εξήγησέ το μου. Για το μαγαζί και όλα, λέει, βγαίνουν 50.000 και εμείς δεν θα πάρουμε δεκάρα. Λέω, τι με βάζεις σε περιέργειες τώρα, για εξήγησέ το μου. Και μου λέει, θα πάρουμε τράπεζες για αυτά που χρωστάμε. Και εμείς, λέει, μετά πώς θα ζήσουμε. Δεν ρωτάει κανένας. Κανένας δεν ρωτάει κανέναν από αυτούς που είναι πάνω πώς θα ζήσουμε εμείς που είμαστε κάτω. Λέω, ούτε ποσοστό να πάρουν αυτοί κάτι και πάρτε κι εσείς, ούτε δεν κάναμε, μας το εξήγησαν. Και είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε να υπογράψουμε και να τους τα δώσουμε. Δεν θα έρθουν καν, λέει, στα χέρια μας. Φιλάνθρωπο το κράτος μας. Πολύ. Πλημμυρίζει από αγάπη. Ας έχουμε λοιπόν λίγο αγάπη εμείς που είμαστε χαμηλά. Θυμάμαι και τα συσίτια που είχα. Και είναι εδώ ο Διονύς και η Σίλια που ήταν στα συσίτια πολύ μέσα βασμένοι. Ότι αυτοί που βοηθούσανε και αυτοί που δίνανε ήταν αυτοί που δεν είχαν ή που είχαν λίγα. Οι τα λίγα έχοντες μας βοηθούσανε. Με τα πολλά προσπάθησα τότε σε κάποιους, δεν θα πω όνομα γιατί δεν πρέπει, δεν τα χρωστούσε, να μου πληρώνει το ρεύμα. Ούτε το ρεύμα δεν μου πληρώναν οι έχοντες. Και ήταν εκεί της γειτονιάς μου στην Πόντου, στην Τούμπα, έχοντες. Ούτε το ρεύμα μου πλήρωσαν ποτέ. Έτσι μεταξύ μας το κάναμε ρεφενέ, κάθε μήνα και πληρώναμε. Δεν πειράζει. Τι δεν καταλάβαμε οι άνθρωποι, ξέρετε τι δεν καταλάβαμε. Ότι τα τούτα δω, της γης τα πράγματα, είναι για λίγες μέρες ή άντε και για λίγα χρόνια. Και μετά αυτά τελειώνουν τελείως. Εκείνα έχουν αξία για πάντα. Τι θα βάλουμε στην ψυχή μας έχει αξία. Όχι τι θα γεμίσουν οι τσέπες μας.
20 δις, λέει, οι τράπεζες είχαν κέρδος τη χρονιά που μας πέρασε. Να τα κάνουν τι? Για λίγο, λίγο, να γεμίσει η καρδιά μας, να τους φωνάξουμε δυνατά, να τους μιλήσουμε, να τους πούμε. Τι μου τους προσκυνάτε? Τι μου τους προσκυνάτε, γιατί? Δεν πάει έτσι η κοινωνία. Δεν μπορεί να φτάσει κάπου. Αν νοιαζόμαστε μόνο να γεμίσουν οι αποθήκες. Το λένε τα Ευαγγέλια, το έλεγε η προπροηγούμενη Κυριακή. Γέμισε, 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 λέει, καινούργιες αποθήκες και του κοπάμισε το βράδυ την πόρτα ο άγγελος και του λέει άφρον, άφρον, τι ωραία λέξη. Ανόητε, ανόητε. Ταύτη τη μεικτή, την ψυχή σου απαιτούσε από σου. Σου παίρνω την ψυχή. Άι, τι μασας, τι νιέστε, τι θα γίνει. Ούτως λέει, έτσι παθαίνει αυτός που θησαυρίζει εν εαυτό. Αυτός που θησαυρίζει μόνο για τον εαυτό του και μη εις Θεό πλουτών. Τι σημαίνει να πλουτίσουμε στο Θεό μας? Να δώσουμε στους ανθρώπους. Δεν θέλει για τον εαυτό του ο Θεός. Δεν θέλει για τον εαυτό του ο Θεός. Ήρθε κάποιος χτες και μου λέει, πάτε να σου δώσω κάποια χρήματα να βοηθήσει κάποιος. Λέω, όχι. Μου λέει, και σου κάνω εγώ, λέω, άλλο. Σου δώσω, λέω, ονόματα και λογαριασμούς και οικογένειες, πάρε και βόηθα. Δεν χρειαζόμαστε, λέω, λεφτά. Πάρτα κατευθείαν και δώστε. Και θα ρω πως μπορώ να καυχηθώ με τους συνεργάτες μου, με τους φίλους μου όλα αυτά τα χρόνια, ότι στα χέρια μας λεφτά δεν πιάσαμε. Και δοξάζω το Θεό που μου έδωσε αυτό το χωριό, ένα μικρό σπιτάκι, υπέροχο σπιτάκι, μοναδικό σπιτάκι. Και μένουμε εδώ με την κυρία Μαρία, γιατί τ' άλλο το δικό μας, μας το κυνηγάει η τράπεζα στο πάρει. Σας δίνω και τα κλειδιά, σας δίνω όλο, πάτε. Λέγε Σοφάκη. Αχ, Θεέ μου, η Σοφία είναι τόσο κοντά στην οικογένειά μου, που τα ξέρω. Και την ευχαριστώ για την αγάπη της. Λοιπόν, Χριστούγεννα θα τα γιορτάσουμε με έναν όρο. Κάντε το και δεν θα χάσετε. Να αγαπηθούμε και να δώσουμε κάτι σε κάποιον. Να αγαπηθούμε και να δώσουμε κάτι σε κάποιον. Δεν υπάρχει. Αυτός είναι ο πλούτος του Χριστουγέννου. Γιατί άλλος το Χριστός μας απ' την αγάπη του για μας ήδη. Ούτως ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού, τον μονογενή. Ένα γιο είχε ο Θεός μας. Ένα. Έναν γιο. Και μας τον χάρισε. Και αυτός ήρθε εδώ και αντί να φτιάξει ως βασιλές, ως βασιλεύς των πάντων, να φτιάξει έναν ατελείωτο στρατό αγγέλων και να μην τον ακουμπάει κανένας, όλα αυτά τα άφησε στην άκρη και τους αγγέλους και τους αρχαγγέλους και τη δόξα του και τη δύναμή του και τη θεότητά του τα άκρυψε και εμφανίστηκε ως ο τελευταίος των ανθρώπων. Ένα μωρό μωράκι μέσα σε ένα στάβλο. Από τι? Από την αγάπη μας. Από την αγάπη για μας.
αυτήν την αγάπη του, την αγάπη του, την αγάπη του, την αγάπη του. Έρωτα είχε και έχει ο Θεός για τον καθένα μας, όχι για 5-10. Όχι, δεν αγαπάει λίγους ο Θεός, ούτε λίγο. Αγαπάει τόσο που να λιώνει για τον καθένα μας και να μας περιμένει τι, πότε θα αγαπήσουμε κι εμείς για να μας πάρει στην αγκαλιά. Κάθε Παρασκευή και κάθε Σάββατο είμαι εδώ. Είμαι εδώ και θα ρω πως κανένας σας από όλους που ήρθατε δεν σας μάλωσα. Τι ξέρω γιατί με ρωτάνε οι άλλοι παπάδες, τι τιμωρία βάζεις. Λέω, ρε Πάτερ, έχουμε και τέτοια και δεν το ξέρω. Έχουμε, λέει, να μάθω. Ρωτάω να μάθω, πάλι δεν μου λένε όμως. Άμα μάθω, αλλημονώ σας. Μετά θα σας πάρω παραμάζω. Άμα μετά δεν γλιτώνεις. Έχεις τώρα ένα λευτέρι, ξεκινάει από την Αθήνα κάθε 15 μέρες και έρχεται να μας δει. Του λέω, τζάμπα πληρώνεις τα στήρια. Ευλογή.